Κύριε Πρόεδρε, Νίκος Αρμένης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο μέτωπο της διεύρυνσης θα ήθελα να πάμε. Προφανώς η Ουκρανία βρίσκεται στο προσκήνιο στην παρούσα συγκυρία και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Είδαμε και τον κύριο Ζελένσκι εδώ. Ποια είναι η θέση μας για τις προτεραιότητες στο επόμενο διάστημα και πώς επηρεάζει όλη η συζήτηση την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων? Όπως γνωρίζετε, κύριε Αρμένη, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων συζητείται εδώ και 20 χρόνια. Από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, χωρίς κατά ανάγκη να έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα επιχειρηματολογεί υπέρ της ανάγκης όλες οι χώρες οι οποίες λαμβάνουν καθεστώς υποψήφιας χώρας να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες και να μην υπάρχουν γεωπολιτικές προτεραιότητες που να ανατρέπουν μια διαδικασία η οποία είναι αυστηρά καθορισμένη. Και όταν μιλάω για αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, προφανώς και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές πρέπει να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό δεδομένο και στις αξιολογήσεις που θα γίνονται συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωρίζουμε εάν πράγματι προχωρούν σε αυτό το δρόμο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να τονίσω ότι για την Ελλάδα δεν εννοούνται εκπτώσεις από τους βασικούς, από τους κανόνες του κράτους δικαίου. Αυτό αφορά όλες τις υποψήφιες χώρες. Δεν φωτογραφίζω καμία χώρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι και οι ίδιες οι χώρες γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν την προσπάθεια η οποία απαιτείται, έτσι ώστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να μπορούν να διεκδικούν να γίνουν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα, βέβαια, η συζήτηση αυτή της σημαντικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρεώνει να ξεκινήσουμε και πάλι να επαναξιολογούμε τον τρόπο της ίδιας της λειτουργίας της Ένωσης. Διαδικασίες λήψεων αποφάσεων, αλλά και τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, καθώς η είσοδος φτωχότερων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα απαιτήσει περισσότερους πόρους εάν δεν θέλουμε να θυσιάσουμε κρίσιμες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως οι δράσεις συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική εις βάρος χωρών που ακόμα χρειάζονται τέτοια κεφάλαια. Κύριε Πρόεδρε, Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ. Θέλω να σας ρωτήσω μια ερώτηση για τη μετανάστευση. Τι όφελος μπορεί να έχει η Ελλάδα από μια τελική συμφωνία για το σύμφωνο μετανάστευσης και πόσο εφικτό όμως είναι αυτό να έχουμε συμφωνία? Και επειδή μιλήσατε στην είσοδό σας χθες για περισσότερα χρήματα στο μεταναστευτικό, εννοείται χρήματα για την Τουρκία η οποία με την Ελλάδα δρομολογούν μια συμφωνία για το μεταναστευτικό? Κοιτάξτε να δείτε, η πρόοδος που επιτυγχάνθηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σίγουρα στην θετική κατεύθυνση. Έχουμε μια συμφωνία Συμβουλίου, θα μπούμε τώρα στη διαδικασία του Τριλόγου, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού όπως αυτές που είδαμε στο παρελθόν με μια χαλάρωση των σχετικών διαδικασιών για τις χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά από μόνο του το σύμφωνο αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Χρειάζεται μια πολύ πιο συνολική προσέγγιση και μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών αλλά και των κρατών μελών για να υποστηρίξουν τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, η συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί με την Τινησία είναι μια προσπάθεια σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο πρέπει να γίνει με τη Λιβύη, το ίδιο πρέπει να γίνει με την Αίγυπτο, η οποία και αυτή φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μεταναστών και θα ήταν πραγματικά μια καταστροφή αν αυτοί κατευθυνόντουσαν προς την Ευρώπη. Και το ίδιο σε έναν βαθμό, ναι, γίνεται και με την Τουρκία, αυτή τη στιγμή μέσα από μια συζήτηση η οποία γίνεται στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά προφανώς αυτό το θέμα έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό και ακριβώς η Ελλάδα θα επιχειρηματολογεί υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερους πόρους στην διάθεσή μας για να μπορούμε να στηρίζουμε εκείνες τις χώρες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές, το τονίζω, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Γεωργίες Κιτζίεφουερτ, κύριε Πρόεδρε, προτείνατε την αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων κατά, όπως είπατε, τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις φυσικές καταστροφές προκειμένου να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξε σύγκληση ως προς αυτό? Σε ποιο σημείο βρίσκεται η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Και δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η συζήτηση
για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Πώς βλέπετε να προχωράει η διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας? Ως προς το ζήτημα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία καλύπτει τις ελληνικές ανησυχίες. Ζητάμε πολλά περισσότερα χρήματα για την Ουκρανία και καλά κάνουμε, γιατί θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά επιχειρηματολόγησα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι είναι αδύνατο να διαθέτουμε σημαντικούς πρόσθετους πόρους για την Ουκρανία, χωρίς ταυτόχρονα να διαθέτουμε λιγότερους πόρους, πολύ λιγότερους πόρους, σε σχέση με αυτούς που δίνουμε για την Ουκρανία, για την στήριξη Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ μικρό, έχει ήδη εξαντληθεί. Η Ελλάδα κατάφερε και πέτυχε να διεκδικήσει μέγιστη ευελιξία στην αξιοποίηση πόρων που είχε στη διάθεσή της για να στηριχθεί απέναντι στις φυσικές καταστροφές οι οποίες έπληξαν πρωτίστως την Θεσσαλία, αλλά είναι σαφές ότι αυτό δεν αρκεί, διότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε αντιμέτωποι και με άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η αύξηση του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά 2,5 δισεκατομμύρια σε μια συνολική αναθεώρηση που ξεπερνάει τα 65 δις είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Νομίζω ότι οι θέσεις αυτές γίνονται περισσότερο κατανοητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν και ακόμα απέχουμε από μια συνολική συμφωνία. Για τους δημοσιονομικούς κανόνες, θα επαναλάβω ότι η Ελλάδα στηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερη ευελιξία στην προσαρμογή, στη δημοσιονομική προσαρμογή, αναλαμβάνοντας πάντα και την ευθύνη των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν, προκειμένου η χώρα μας και η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνάει τους στόχους τους οποίους θέτει. Δεν είμαστε πια το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ευρώπης. Μάλλον είμαστε η ευχάριστη έκπληξη και ως προς τις δημοσιονομικές μας επιδόσεις, όχι μόνο ως προς τις αναπτυξιακές μας επιδόσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πολύ αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αναγνωρίζει αφενός τα λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν και τα οποία δεν πρέπει να παρελθούν, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει και υπόψη του το γεγονός ότι χρειαζόμαστε σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε τομείς κρίσιμους για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Με σημαντικότερο τον τομέα της άμυνας. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι οι αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό πρόσημο στον τρόπο τον οποίο συμπεριλαμβάνονται στους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξοδεύει πολλά για την αμυνά της, αλλά αυτές οι δαπάνες έχουν και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν θωρακιζόμαστε μόνο για να εξασφαλίσουμε, για να διαφυλάξουμε την εθνική μας κυριαρχία. Προσθέτουμε με αυτόν τον τρόπο και στις συνολικές δυνατότητες της Ευρώπης να ενισχύσει την στρατηγική της αυτονομία. Είναι βούλησή μας και νομίζω βούληση και της Ισπανικής Προεδρίας αυτή η συζήτηση να τελειώσει πριν το τέλος του έτους.